Λοιπόν, όταν όμως θα γυρίσουν, θα βρεθούν μπροστά σε μια πραγματικότητα εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, θα τους περιμένουν ενδεχομένως τα χαρτιά των εισφορών, των εκτάκτων εισφορών, των εκτάκτων φορολογιών που θα έρθουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Τους περιμένει η συζήτηση για την έκτη δόση. Ξέρεις, ματώσαμε με αυτό το περίφημο μεσοπρόθεσμο για να πάρουμε την Πέμπτη. Τους περιμένει η συζήτηση το Σεπτέμβριο για την περίφημη έκτη δόση, εάν δεν γίνει η μερική στάση πληρωμών, την οποία φοβάται ο κύριος Πρωθυπουργός, την οποία δήλωσε ακριβώς έτσι όπως την δήλωσε στους γερμανικούς Financial Times και για τους οποίους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μόσχελος, μιλά για λάθος στη μετάφραση σήμερα. Τουλάχιστον αυτό τουλάχιστον είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες το μεσημέρι. Τι να σου πω. Γιατί κανένας δεν τολμάει να βγει και να πει αυτό που έλεγα εγώ από την αρχή, όταν πήραμε την πρώτη δόση. Ό,τι και δεύτερη θα υπάρξει. Και τρίτη. Και τέταρτη. Και πέμπτη. Και έκτη. Και έβδομη. Και όγδοη. Τώρα πήραμε την πέμπτη. Θα υπάρξει και έκτη. Καλά το είπες. Και έβδομη θα υπάρξει. Και όγδοη. Και ένατη. Και δέκατη ένατη θα υπάρξει, Παναγιώτη Μπουγιώνη. Γιατί. Γιατί απλούστατα, όσο αυτή η χώρα δεν παράγει χρήμα, θα χρειάζεται χρήμα για να λειτουργήσει. Είναι πάρα πολύ λογικό. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανένας οικονομικά για να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Για να συνεχίσουμε να ζούμε, για να συνεχίσω εγώ να ζω, μόνο. Να πηγαίνω, ξέρω εγώ, στη δουλειά μου το πρωί, να γυρνάω στο σπίτι μου το βράδυ, να τρώω κτλ. Χρειάζομαι χρήματα. Ναι. Χρειάζομαι χρήματα για να συνεχίσω να ζω. Ναι. Αν δεν έχω χρήματα και δεν έχω ούτε να φάω, τι θα κάνω, θα πεθάνω. Το ζήτημα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτό κάνουμε και εμείς ουσιαστικά. Χρειαζόμαστε χρήματα για να συνεχίσουμε να ζούμε ως χώρα. Λοιπόν, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουμε να χρειαζόμαστε χρήματα. Και όποιος δηλώνει ότι με αυτά τα μέτρα που παίρνουμε και με αυτά τα χρήματα που δανειζόμαστε, διορθώνουμε τον τρόπο ζωής μας, νομίζω ότι μας λέει ψέματα του χειρίου του είδους και θα μου επιτρέψεις να το αναλύσω λίγο παραπάνω και να σου πω ότι όταν εγώ δανείζομαι 5 δραχμές το μήνα και τις σπαταλάω και τις 5, τις σπαταλάω, δεν τις σπαταλάω ουσιαστικά, τις ξοδεύω για να πληρώσω το ρεύμα μου, το νίκη μου και το φαγητό μου και για τίποτε άλλο, πάει να πει ότι δεν μου μένει ούτε ένα ευρώ, ούτε μία δραχμή. Μιλάω με δραχμές γιατί και οι Γερμανοί μιλάμε με δραχμές. Δεν ξέρω αν είδες ότι έκαναν και ένα, από ένα γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Ναι. Α, το δεχόμαστε και δραχμές. Δεχόμαστε και δραχμές, λένε. Λοιπόν, ας μιλήσω με δραχμές, εγώ δεν πειράζει. Ναι, δεχόμαστε και δραχμές. Έτσι. Ξέρω, όπως είπα και πριν, είμαι ρομαντικός. Εγώ μιλάω για τις δραχμές. Αν από όλο το παρελθόν, τότε που το χιλιάρικο είχε αξία. Ναι, και το 50 ευρώ δεν έχει τώρα. Καλά κάνεις, καλά λοιπόν, κάνεις. Μα ναι, λογικό. Είναι ρομαντισμός, ρομαντισμός. Ρομαντισμός είναι, μια χαρά ρομαντισμός είναι, πίστεψέ με. Τότε παίρναμε 10.000 με ρογκάματο και με το μεροδεκαχίαρο αυτό βγάζαμε όλη τη βδομάδα. Τώρα, άμα πάρουμε 50 ευρώ με ροκάμαρο, δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε σπίτι και θα έχει τελειώσει. Έτσι. Δεν λάθουμε κιόλας. Λοιπόν. Και σου λέω το εξής. Έχεις 5 δραχμές το μήνα για να βγάλεις το μήνα σου. Πρέπει να πληρώσεις το ρεύμα, πρέπει να πληρώσεις το νίκη, το νερό, το τηλέφωνο. Κάτω το τηλέφωνο τώρα δεν ξέρω. Θα έχουμε και τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το τηλέφωνο. Σου μένει μία δραχμή για να πεις ότι αυτή θα τη βάλω να γίνει κάτι χρήσιμο που ενδεχομένως τον άλλο μήνα να μου δώσει μία μισή δραχμή πίσω ή έστω τον επόμενο χρόνο, ρε κερατά, όχι τον επόμενο μήνα. Την απάντηση λοιπόν, έχω έτοιμη. Τι απάντηση να μου την δώσει. Έχω την απάντηση την ξέρουν όλοι καταρχήν. Λέω εγώ, χρησιμοποιούμε, λέω, μία δραχμή για να μας φέρει όχι τον επόμενο χρόνο, ναι, τα επόμενα 3 χρόνια μία μισή πίσω. Βλέπεις εσύ κάτι τέτοιο. Να με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν βλέπω. Και εφόσον, και εδώ καταλήγω και σου δίνω το λόγο αμέσως, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιου είδους δραστηριότητα, άρα δεν θα χρειαστούμε μόνο 7η και 8η δόση, θα χρειαστούμε και 17η και 18η και 19η και 20η και 21η κτλ. Εάν κάποιος. Ενδεχομένως δεν θα χρειαστούμε. Εάν κάποιος με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της χώρας μας αυτή τη στιγμή έχει να μου πει ότι όχι, θα χρειαστούμε 20η δόση, Λάζαρε. Εγώ θα του πω, κάνε λίγο οικονομία στο τι λες.
Ορίστε. Ναι, θα ήθελα να σου πω ότι δεν ξέρουμε αν θα χρειαστούμε και έκτη ή έβδομη δόση. Δεν έχεις ακούσει για τον ξαφνικό θάνατο? Α, ναι, είναι και αυτό. Σαφέστατα. Να το πούμε και έτσι. Διότι δεν ήθελα να γίνω τόσο μακάβριο. Όταν επίσημα κυβερνητικά χείλη μιλούν για την επιλεκτική χρεοκοπία, μπορεί να δει κανείς την περίπτωση της Ουρουγουάης που ήρθε σε αυτή την θέση στην οποία την έβαλαν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι. Mm-hmm. Τουλάχιστον όπως λέει ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών. Λοιπόν, όταν θα δεις ότι οι Έλληνες έχουν αντλήσει το τελευταίο διάστημα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από τις τραπεζικές τους καταθέσεις, που σημαίνει είτε για να τα διαφυλάξουν, είτε για να καλύψουν τις ανάγκες τους, επειδή δεν φτάνουν πλέον και τρώνε από τα έτοιμα. Όταν δεις ότι 20.000 Έλληνες το τελευταίο διάστημα έχουν ήδη μεταναστεύσει στην Αυστραλία, παλιές εποχές. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν γνωρίζουμε, ξέρω εγώ ποιες ειδικότητες χρειάζεται η Αυστραλία, ποιες ειδικότητες χρειάζονται οι άλλες χώρες και βλέπεις ότι μπορεί, ούτε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε έκτη, έβδομη, όγδοη ή οποιαδήποτε άλλη δόση. Εκείνο το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι το πολιτικό σύστημα το οποίο υπάρχει και το πολιτικό καθεστώς το οποίο υφίσταται και ό,τι αποτελεί τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής της ελληνικής πραγματικότητας της σημερινής είναι χρεοκοπημένο. Μάλιστα. Αν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι έτσι, εγώ θα είμαι ένας ευτυχής άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς είναι έτσι. Αρκεί να δει κανείς τα στοιχεία, αρκεί να δει κανείς τα γεγονότα, αρκεί να παρακολουθεί κανείς το τι μπαίνει στην ειδησιογραφία, το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα καθημερινά, από μέρα σε μέρα, τις ειδήσεις από μέρα σε μέρα, δηλαδή τα γεγονότα, όχι τα διαστρεβλωμένα γεγονότα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν μία είδηση, απλά τα γεγονότα που αποτελούν μία είδηση με την καλή έννοια. Λοιπόν, τα αλλεπάλληλα γεγονότα των ημερών σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο δείχνουν μία πορεία κατακριμνών. Mm-hmm. Τι άλλο να πω? Νομίζω τα πες όλα. Το Σαμαρά πώς το βλέπεις? Θα σου πω ότι ο ξένος τύπος θεωρεί ότι, ξένοι συνάδελφοι δηλαδή, θεωρούν ότι ο κύριος Σαμαράς έχει πάρει πόντους. Έχει πάρει πόντους από την αντιμνημονιακή του στάση, έχει πάρει έτσι, ξέρω εγώ, τα πάνω του και όλα αυτά. Δεν ξέρω, ξέρεις, ο κύριος Σαμαράς είχε κατηγορηθεί ότι θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία μια δεύτερη πολιτική άνοιξη. Έχει καταβροχθήσει την διαφορά η οποία υπήρχε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας και την περίφημη ψαλίδα. Έχει περάσει μπροστά, έχει ανέβει, μόνο που κανείς δεν λέει... Όχι, με συγχωρείς, δεν έχει ανέβει. Ναι. Θα μου επιτρέψεις. Ναι. Δεν έχει ανέβει. Ναι. Έχει κατέβει το Πασόκ. Α, μπράβο. Γιατί έτσι, μόνο που κανείς δεν λέει, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ούτε με έφαγε. Σε αυτό το σημείο. Ούτε ναι. Έφαγε τη διαφορά ο κύριος Σαμαράς. Οι ίδιοι οι Πασόκοι τη φάγανε τη διαφορά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μόνο λοιπόν που κανένας δεν λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι το Πασόκ που πέφτει και όχι η Νέα Δημοκρατία που ανεβαίνει. Και ένα άλλο. Ότι τα ποσοστά αυτών των δημοσκοπήσεων, Λάζαρε, αφορούν αυτούς οι οποίοι λένε τι θα ψηφίσουν. Που σημαίνει τι? Ότι αν, ας πούμε, σε μία δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία έχει 30%, αλλά έχουμε 40% αποχή, όπως λένε, ας πούμε, οι δημοσκοπήσεις, το 30% είναι 16%. Φαντάζομαι, δηλαδή, τι είναι το 20% όχι, για το ΠΑΣΟΚ. Όχι, όχι, όχι. Αλλιώς θα βγάζουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ναι, καλά έκανες και το είπες, ναι, για να σου το διορθώσω και να σου διευκρινίσω, ότι θα ρωτήσουν 100. Ναι. Οι 40 θα πούν ότι δεν έχω αποφασιστεί ακόμα, αναποφάσιστη. Οι 30 θα πούνε Νέα Δημοκρατία, οι 30 θα πούνε ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και βγαίνει το 40% αναποφάσιστη, το 30% Νέα Δημοκρατία, το 30% ΠΑΣΟΚ. Έτσι βγαίνουν, να ξέρεις. Ναι. Δεν βγαίνουν δηλαδή ότι από αυτούς που είπαν τι θα ψηφίσουν, το πόσο ποσοστό πήρε η Νέα Δημοκρατία. Καμία σχέση. Είναι από το σύνολο, από το σύνολο των ερωτηθέντων βγαίνουν όλα τα ποσοστά. Ναι, το θέμα είναι καταλάβεις αυτό, ό,τι σου λέω. Αυτό συμβαίνει όταν το ποσοστό, το τι θα λάβει στις επόμενες εκλογές όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου ένα κόμμα, δεν βγαίνει
από το σύνολο αυτών οι οποίοι θα ψηφίσουν, βγαίνει από το σύνολο των ερωτηθέντων. Άρα λοιπόν, ναι, εκ του συνόλου των ερωτηθέντων, το 40% με βάση αυτά που είπα πριν, ναι, δηλώνει αναποφάσιστο, και εκ του συνόλου των ερωτηθέντων, το 30% δηλώνει θα ψηφίσω εγώ Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ. Ναι. Είναι λίγο διαφορετικά, ναι, από ότι το. Σύμφωνοι, αλλά αν έχουμε 100 Έλληνες, mm-hmm, και οι 40 λένε ότι δεν θα ψηφίσω, mm-hmm, οι 30 λένε ότι θα ψηφίσω, αλλά θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Ναι. Οι 20 λένε θα ψηφίσω, αλλά θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι, αλλά στο σύνολο του ελληνικού λαού, αυτοί οι οποίοι δηλώνουν την απογοήτευσή τους από το πολιτικό σύστημα και από το καθεστώς, εγώ θα εξακολουθήσω να το λέω έτσι, από το πολιτικό σύστημα και από το καθεστώς, λοιπόν, το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω δηλαδή τι θα κάνουν οι Έλληνες όταν θα πάνε εκεί πέρα και όταν θα βρεθούν μπροστά στην κάλπη. Γιατί εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες, όμως είναι έτσι είναι έτσι μαγειρεμένο το εκλογικό σύστημα, το Σύνταγμα και ο εκλογικός νόμος, ο εκάστοτε εκλογικός νόμος, είναι μαγειρεμένα, που σε ενημερώνω ότι ακόμη και 1.000 Έλληνες θα ψηφίσουν, ναι, το πόσοι ψήφισαν θα λάβουν υπόψη. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Και δηλαδή αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή δεν έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω πόσος κόσμος στην Ελλάδα αποφάσισε να είναι πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, να σου το πω έτσι. Ναι, βέβαια. Διότι είναι τέτοιο το Σύνταγμά μας, είναι τέτοιος ο εκλογικός νόμος που έχουμε, ο οποίος επιτρέπει ακόμη και με 40% αποχή να έχουμε πρωθυπουργό. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, εσείς η αποχή, καλά κάνετε και απήχατε, οι αυτοί που ψηφίσανε, τι ψηφίσανε, ξέρω εγώ, οι 10 ψήφισαν Παπαδρέου, οι 9 ψήφισαν Καραμαλή, οι 8 Παπαρίγα, οι 7 Καρατζαφέρη κτλ. Άρα βγαίνει πρωθυπουργός Παπαδρέου. Έτσι είναι. Δημοκρατικά πράγματα. Είναι, δημοκρατικά πράγματα. Δηλαδή, δεν σου σηκώνει την τρίχα με τόση δημοκρατία, Παναγιώτη. Τη μέρα μου σηκώνει τη βασικά η τρίχα. Μου σηκώνει τρίχα τόσο πολύ δημοκρατία, δηλαδή πώς την αντέχουμε. Άλλους τους σηκώνεται η τρίχα και άλλους τους πέφτουν τα μαλλιά. Mm. Με αυτήν την συγκεκριμένη δημοκρατία που έχουμε και η οποία είναι δημοκρατία κατ' όνομα και όχι ουσία. Mm. Και εν πάση περιπτώσει δεν καταλαβαίνω και τι είναι ακριβώς δημοκρατία. Τι συνηθίσαμε να λέμε δημοκρατία. Συνηθίσαμε να λέμε δημοκρατία τα ψέματα των πολιτικών. Mm-hmm. Συνηθίσαμε να λέμε δημοκρατία τη διγλωσία. Συνηθίσαμε να λέμε δημοκρατία την απάτη και τα σκάνδαλα. Τις απάτες και τα σκάνδαλα τα οποία δεν τιμωρούνται ποτέ. Τι ακριβώς έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα να λέμε δημοκρατία. Και δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα, αλλά ένα λέω, ότι όλα αυτά συνετέλεσαν σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, φίλε Λάζαρε. Ορίστε. Ότι οι μάσκες έπεσαν σε αυτό το τόπο πλέον, έχουν πέσει οι μάσκες και μπορεί ο καθένας να κρίνει. Οποιοσδήποτε πολιτικός, εγώ το λέω, το έλεγα και όταν πριν σταματήσουμε για την καλοκαιρινή περίοδο, στην προηγούμενη σεζόν είχα πολιτικούς από όλα τα κόμματα και τους έλεγα, πηγαίνετε να δείτε τι λέει ο κόσμος στους ανά την επικράτεια καφενέδες. Ναι. Τι λέει στους ανά την επικράτεια καφενέδες. Τι λέει για την, ξέρω εγώ, για την κυβέρνηση, για την αντιπολίτευση, για το πολιτικό σύστημα, για τη δημοκρατία. Για το Σύνταγμα, είπες, ωραία μαγειρεμένο είναι. Μπορεί να είναι ωραία μαγειρεμένο. Πού έχει ακουστεί να δίνεται, πολύ σωστά είπε η Λιάνα Κανέλη και το είπε προχθές, ναι, ότι πώς γίνεται, λέει, να έχουμε έναν εκλογικό νόμο που στο πρώτο κόμμα θα δώσει μπόνους 50 βουλευτές. Ακούστε, λέει, τώρα μπόνους. Αυτή είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο έχει δίκιο. Η δημοκρατία είναι μια έννοια η οποία χρησιμοποιήθηκε ακριβώς για να καλύψει τις ανομίες όλων όσοι εγκληματούσαν εις βάρος της χώρας. Τελείωσε. Αυτό είναι. Καταρχήν, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Των αρχαίων Αθηναίων που πρώτο εφήρμοσαν την πρώτη δημοκρατία. Ναι.